παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει η μετάλλαξη όμικρον, με τους ειδικούς να αναμένουν εξελίξεις μέσα στην εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, αν παρατηρηθεί αύξηση ή σταθεροποίηση κρουσμάτων χωρίς να πέφτουν περαιτέρω, τότε αυτό σημαίνει πως η όμικρον είναι στην κοινότητα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προκαλεί ασυμπτωματική νόσο σε πολλά άτομα, σε άτομα που έχουν εμβολιαστική κάλυψη πλήρη προ 4 και 5 μηνών. Η όμικρον και η δέλτα ίσως δεν κάνουν καθόλου ή πολύ λίγα συμπτώματα και έτσι προχωράει, πρόσθεσε ο κύριος Τζανάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διάθεση από τα φαρμακεία 2 δωρεάν self-test. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ειδικά, το σύστημα διάθεσης self-test άνοιξε σήμερα Τετάρτη στις 8 το πρωί έως και την Παρασκευή 31 12 στις 8 το βράδυ. Θα διανέμονται 2 self-test σε όλους τους πολίτες άνω των 5 ετών. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, οι πολίτες καλούνται να κάνουν το πρώτο self-test πριν από το εορταστικό τραπέζι, την οικογενειακή συγκέντρωση, τη βραδινή έξοδο και το δεύτερο αμέσως μετά τη λήξη των εορτασμών και την έλευση του νέου έτους με στόχο την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση. Η κυβέρνηση επιπλέον καλεί τους πολίτες να κάνουν επιπρόσθετα self-test όποτε κρίνουν ότι απαιτείται, δηλαδή προάλλων μεγάλων συναθρήσεων ή εξόδων. Οι ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντα κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το οποίο, όπως προκύπτει από στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, θα στοιχίσει έως και 18,5% ακριβότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 6 ως 8 ατόμων κυμαίνεται από 82 έως 113 ευρώ. Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 9,3% έως 18,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2020. Υπενθυμίζουμε ότι η αγορά των Χριστουγέννων 2020 λειτουργήσε υπό καθεστώς lockdown, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Κατηγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου μετά τη νέα καταγγελία σε βάρος του από 28χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες μια 28χρονη γυναίκα κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην παρουσιαστή, καθώς μετά την καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, η γυναίκα, η οποία είχε σχέση με τον παρουσιαστή πριν από χρόνια, έψαξε και εντόπισε και δικά της βίντεο με ερωτικές στιγμές. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Απόστολο Λίτρα, παραμένουν στο διαδίκτυο αναρτημένα 9 βιντεότυπα. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε χθες τη μήνυσή της στην υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Θεσσαλονίκης.